είναι ο Μανολόπουλος. Ο Μανολόπουλος είναι αυτός τον οποίο σας είπα προχθές. Κύριε Υπουργέ, είναι ο άνθρωπος της Λίτων που δόθηκε το 10% η μίζα το 1993 στην εταιρεία Ιζαμπέλ και Μάτι. Στην Ιζαμπέλ και Μάτι. Και όταν λοιπόν ο Τζον Μακέιν, ο υποσύγχρονος πρόεδρος, και παρακαλώ πάρα πολύ, στείλτε μια επιστολή. Επικοινωνήστε με τον Τζον Μακέιν. Έχει τη διάθεση να μιλήσει. Είπαμε ποιος είναι η Ιζαμπέλ και Μάτι. Λέει να το ζητήσει η κυβέρνησή σας. Ζητήστε το λοιπόν να μάθουμε ποιος ήταν. Αυτός ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος απεκαλύφθηκε από τις Αμερικάνικες αρχές, ότι ήταν εμπλεγμένος στις μίζες των 10% για τη Λίτων, είναι ο ίδιος άνθρωπος σήμερα που παίρνει τα πυρομαχικά. Ο ίδιος. Ο ίδιος άνθρωπος. Τη γλίτωσε τότε, επανέρχεται τώρα. Γι' αυτό σας λέω ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να το πληροφορηθείτε. Ο ίδιος άνθρωπος. Μιλήσετε για διακρατικές. Δεν υπάρχουν διακρατικές. Εργοστάσια είναι που ανήκουν σε ένα κράτος. Ως εκ τούτου πάντα υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία. Και αυτοί έχουν αντιπρόσωπο. Και έρχομαι και σας λέω. Τα ίδια βλήματα, κύριε Υπουργέ, η Τουρκία τα πήρε μέσω της ΝΑΜΣΕ. Η ΝΑΜΣΑ, ξέρετε, είναι διακρατικός οργανισμός του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες. Έκανε διαγωνισμό παγκόσμιο και τα πήραν οι Ιταλοί. Κάντε κι εσείς το ίδιο. Μπα τα πάρουν οι Ιταλοί, μπα τα πάρουν οι Γερμανοί, μπα τα πάρουν οι Αμερικάνοι, μπα τα πάρουν οι Ισραηλίτες, μπα τα πάρει κάποιος άλλος, οποιοςδήποτε. Για δεν κάνετε διαγωνισμό. Κάνανε οι Τούρκοι διαγωνισμό μέσω της ΝΑΜΣΑ και δεν κάνει η Ελλάδα και πάμε στο μιλητό σε Μανολόπουλους. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα.